Εάν σας ρωτούσα ποιο θα ήταν εκείνο για το οποίο θα ήσασταν διατεθειμένοι να θυσιάσετε τη ζωή σας, τι θα μου απαντούσατε? Άφησα τη στιγμή αμηχανίας για να σας τρομάξω με τη βαρύτητα του ερωτήματος. Αυτοί οι φιλόσοφοι είναι διαστραμμένοι άνθρωποι. Θάνατος Μαυρίλα, ένα υπέροχο καλοκαιρινό βράδυ απόψε. Προς τι όλα αυτά? Φιλοσοφία εστίν μελέτη θανάτου, έλεγε ο Πλάτων. Αριστοκλής το πραγματικό όνομα, Πλάτων καθότι πλατή το κούτελο. Ο Γούντι Άλεν έλεγε, δεν φοβάμαι να πεθάνω, αρκεί να μην είμαι εκεί όταν θα συμβεί. Γιατί αυτή η αιμονή με το θάνατο των φιλοσόφων, τι το χρειαζόμαστε, γιατί να μην το αφήσουμε στην άκρη καλύτερα το ζήτημα και να ασχοληθούμε με τα καθημερινά? Γιατί η φιλοσοφία από την αρχή είχε αυτή την αιμονή με το θάνατο? Βλέπετε, στην αρχαιότητα η φιλοσοφία δεν ήταν μια συγγραφική δραστηριότητα όπως σήμερα, όπου γράφουμε τα βιβλία μας, κάνουμε τις δημοσιεύσεις μας και αυτό ήταν. Στην αρχαιότητα η φιλοσοφία ήταν μια τέχνη του βίου. Βίος. Στα ελληνικά έχουμε δύο λέξεις, τη λέξη ζωή και τη λέξη βίος, και τις χρησιμοποιούμε εναλλάσσοντάς τες. Όμως η διαφορά είναι σημαντική και καθόλου λεπτή. Γιατί? Γιατί η ζωή αφορά όλους τους οργανισμούς, ενώ ο βίος αφορά την ανθρώπινη ζωή. Η ανθρώπινη ζωή είναι μια ζωή νοήματος, ενώ οι ζωές των υπολείπων οργανισμών δεν είναι ζωές νοήματος. Άλλωστε λέμε βιογραφία, δεν λέμε ζωογραφία. Γιατί λέμε βιογραφία? Γιατί είναι τα αξιομνημόνευτα γεγονότα εντός μιας ζωής. Τον φιλόσοφο, λοιπόν, τον ενδιαφέρει η αξιομνημόνευτη ζωή. Δηλαδή, ο βίος. Και ποια ζωή είναι αξιομνημόνευτη και ποια ζωή είναι άξια να την ζήσει κανείς? Μια ζωή την οποία κανείς την στοχάζεται. Ανεξέταστος βίος ου βιωτός το ανθρώπο, έλεγε ο Σωκράτης. Και προκειμένου ο βίος να είναι άξιος, οφείλει κανείς να επιμελείται τον εαυτό του. Και επιμελείται κανείς τον εαυτό του όχι μονάχα σκεπτόμενος ή γράφοντας, όπως κάνουν οι φιλόσοφοι σήμερα. Στην αρχαιότητα οι φιλόσοφοι ήταν αρκετά δυναμικοί χαρακτήρες. Και πείτε λόγου χάρη ότι ο Σωκράτης πολέμησε στην εκστρατεία της Ποτίδεας. Η ασπίδα και μόνο 15 κιλά. Ο θώρακας άλλα 5. Περικεφαλαία 2. Η πορεία ήταν 25 χιλιόμετρα την ημέρα. Σκεφτείτε κάποιον σημερινό φιλόσοφο να βγάζει πορεία από την Αθήνα μέχρι την Ποτίδεα. Εγώ τρέχω και λίγο μαραθώνιο, αλλά και πάλι δεν με βλέπω. Λοιπόν, οι φιλόσοφοι τότε ήταν άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνταν με το σώμα τους. Οι ασκήσεις που κάναν στο πλαίσιο μιας επιμέλειας αυτού δεν ήταν μόνο διανοητικές, ήταν και σωματικές. Αλλά ήταν και πνευματικές ασκήσεις. Τι σημαίνει πνευματικές ασκήσεις? Μια άσκηση λόγου χάρη συνιστάται στο να σκέπτεται κανείς το χειρότερο που θα μπορούσε να του συμβεί, ούτως ώστε όταν πραγματικά του συμβεί να μην ταράσετε. Premeditatio malorum. Μια άλλη άσκηση, και η σημαντικότερη στο ρεπερτόριο πολλών σχολών, ήταν η μελέτη θανάτου. Μελέτη θανάτου σημαίνει να φαντάζεται, να προσπαθεί κανείς να φανταστεί το τέλος του και κατά κάποιον τρόπο με το να σκέπτεται το τέλος του κατά τη διάρκεια του βίου του, να απευαισθητοποιείται, ούτως ώστε όταν είναι επιτέλους να έρθει αυτός ο θάνατος, να είμαστε απελευθερωμένοι από τον φόβο του. Βέβαια, θα μπορούσε να αντιτείνει κανείς εκεί, μα άμα περάσω τη ζωή μου σκεπτόμενος το θάνατο, στο τέλος την έχω εξαντλήσει έτσι, οπότε ποιο το νόημα? Και υπόθηκε αυτό. Ο Μοντένιος μάλιστα είπε το εξής. Προτιμώ να ζω τη ζωή μου σκεπτόμενος ότι είμαι αθάνατος και να μην σκέφτομαι το θάνατο καθόλου. Αλλά άμα το καλοσκεφτούμε, και αυτή η σκέψη είναι περίπου παρόμοια. Ποια τα πλεονεκτήματα, λοιπόν, του να σκέπτεται κανείς εν τέλει το θάνατο? Πρώτο, θα έλεγα, εάν η ζωή ήταν άπειρη, εάν δηλαδή είμαστε αθάνατοι, και μην βιαστείτε να πείτε ναι, θα ήθελα να είμαι αθάνατος, θα δημιουργούσε πάρα πολλά προβλήματα. Πόσοι από εσάς είστε παντρεμένοι? Αρχίζετε ήδη και γελάτε, δεν ακούσατε καν τη συνέχεια. Λοιπόν, εννοείται το υπόλοιπο. Όσοι λοιπόν ευχηθήκατε αθανασία και είστε παντρεμένοι, ξανά σκεφτείτε το. Πρώτο επιχείρημα, λοιπόν. Το γεγονός ότι η ζωή είναι περατή, ότι έχει πέρας δηλαδή και ότι δεν είναι άπειρη
σημαίνει ότι μπορεί να διαμορφωθεί, μπορεί να μόρφωθεί, μόρφωση. Η ικανότητα να διαμορφώνω την ζωή μου σε βίο. Πρέπει να έχει λοιπόν πέρας. Χωρίς θάνατο η ζωή είναι άπειρη, δεν μπορεί να διαμορφωθεί. Άρα πρώτον, η περατότητά μας μας επιτρέπει να διαμορφώσουμε τη ζωή μας. Δεύτερον, πηγαίνετε καθημερινά στο σούπερ μάρκετ να πάρετε τα δημητριακά σας. Μπαίνετε μέσα και βλέπετε ένα διάδρομο από εκεί μέχρι εκεί, 5 μέτρα μόνο δημητριακά. Οργανικά, χωρίς ζάχαρη, με στέβια, με λακτόζη, με σταφίδες, με γόλνοτ, με ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. 15 λεπτά για να αποφασίσετε τα δημητριακά. Και άμα πάτε στα γάλατα, σόγια, καρύδας, πάλι λακτόζη, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Η πληθώρα των επιλογών είναι άπειρη. Επιλογή αυτοκινήτου, επιλογή διαμερίσματος, επιλογή εργασίας, επιλογή οδηγού στο taxi beat, επιλογή συντρόφου. Ας πάρω μια μηχανή αναζήτησης. Επιλογή μηχανή αναζήτησης 1, μηχανή αναζήτησης 2, ας πάρω μια μηχανή αναζήτησης για μηχανές αναζήτησης. Δεν τελειώνει πουθενά. Η ελευθερία επιλογής σε αυτό που ονομάζουμε σήμερα νεοίστερη νεωτερικότητα είναι τόσο τρομακτική που μας καταδυναστεύει η ίδια η ελευθερία μας. Πώς μας βοηθάει ο θάνατος αυτό? Ο θάνατος αυτό μας βοηθάει στο να μικρύνουμε το εύρος των επιλογών, να ιεραρχήσουμε τις επιλογές μας αποτελεσματικότερα, να καταλάβουμε επιτέλους ποιο είναι πιο σημαντικό και ποιο είναι λιγότερο σημαντικό. Γιατί επιτέλους δεν θα ζήσουμε αιώνια. Δεύτερο πλεονέκτημα. Ελπίζω να μην έχουμε αυτόχειρες μετά από αυτή την ομιλία ή στραφή τη διαφήμιση. Αλλά θα σας δώσω ένα ακόμα, θα σας δώσω και ένα τρίτο. Ο θάνατος, η σκέψη του θανάτου, η μελέτη του θανάτου, δεν μας επιτρέπει μόνο να απελευθερωθούμε όσοι απελευθερωθούμε και στο βαθμό που απελευθερωθούμε από το φόβο του θανάτου. Μας επιτρέπει επίσης να ζήσουμε στο παρόν, στο εδώ και τώρα, με μεγαλύτερη ένταση, με μεγαλύτερη συνείδηση. Αυτή τη στιγμή που είμαστε εδώ, τώρα, που δεν θα ξαναέρθει. Η έντασή της, το βάθος της, η επίγνωση ότι κάποτε δεν θα υπάρχουμε, καθιστά αυτή τη στιγμή απολύτως μοναδική. Η σκέψη του θανάτου μπορεί να προξενήσει το πυροτέχνημα της στιγμής, την απόλαυσή της. Μπορεί να τροφοδοτήσει έναν βίο μέσα στη χαρά. Και τέλος, η σκέψη του θανάτου, ο στοχασμός επί του θανάτου, όποιος δηλαδή φιλοσοφεί, του επιτρέπει να απαντήσει και στο ερώτημα που σας έθεσα στην αρχή. Ποιο θα ήταν εκείνο για το οποίο θα ήσασταν διατεθειμένοι να δώσετε τη ζωή σας? Γιατί αυτό το ερώτημα είναι σημαντικό? Αυτό το ερώτημα είναι σημαντικό, διότι αν το απαντήσετε, θα ξέρετε και για ποιο λόγο αξίζει εσείς να ζείτε. Εσείς. Πράγμα που δεν μπορεί να σας το πει η φιλοσοφία. Η φιλοσοφία επίσης δεν μπορεί να σας απαντήσει στο ερώτημα πώς να ζήσετε τη ζωή σας. Και αυτό εσείς θα το απαντήσετε. Αλλά σε αυτό το ερώτημα, στο οποίο έχουν δοθεί προφανώς ποικίλες και πολλές απαντήσεις διαμέσου της ιστορίας, μία δημοφιλής λόγου χάρη είναι ότι η ζωή είναι ένα ταξίδι. Ξεκινάει, κάποια στιγμή καταλήγει και πιθανώς να έχει σημασία το ταξίδι. Εμένα δεν μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η αναλογία της ζωής ως ταξιδιού, γιατί στο ταξίδι σκέφτεσαι από πού ξεκίνησες, νοσταλγείς την αφετηρία σου ή ανυπομονείς να φτάσεις και ακόμα και αν προσπάθεις να συγκεντρωθείς στο ταξίδι, μπορεί να μην σ' αρέσει αυτούς που κάθεται δίπλα σου. Δεν μου αρέσει πολύ αυτή η αναλογία. Επιτρέψτε μου να σας δώσω μία άλλη αναλογία. Θα προτιμούσα στο ερώτημα πώς να ζήσουμε τη ζωή μας, να απαντήσω σαν να ακούμε ένα μουσικό κομμάτι. Βλέπετε, όταν ακούει κανείς ένα μουσικό κομμάτι, δεν σκέφτεται την νότα που πέρασε, ούτε σκέφτεται την νότα που θα έρθει. Ακούει αυτό, το τώρα, τη μουσική και αφήνεται σε αυτήν. Έτσι λοιπόν, στο πώς να ζήσουμε τη ζωή μας, θα έλεγα χορεύοντας. Ευχαριστώ πολύ.